από τον Αύγουστο. Συνεπώς όλα τα μέρη του έργου που προβλέπονταν έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν. Λίγο πιο δυνατά όμως, λοιπόν, να σας ακούμε και το μικρόφωνο και πιο κοντά. Ναι, με βάση λοιπόν το γεγονός αυτό, ότι όλο το έργο και όλα του τα μηχανήματα βρίσκονται στο πεδίο και λειτουργούν, αποφασίστηκε, όπως γνωρίζετε, και από την πολιτική ηγεσία και στη συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και κατόπιν της μορφοποίησης που δόθηκε αυτής της εναλλακτικής λύσης από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως ξέρετε, σε αντίστοιχα έργα σε διάφορες χώρες. Επιλέχθηκε και αυτή η εναλλακτική λύση που περιλαμβάνει, όπως έχει αναφερθεί και σε δελτία τύπου, τα εξής πράγματα. Κάποιος πολίτης που δεν θέλει να περιμένει στην ουρά, διότι δεν χρειάζεται την κάρτα, γιατί θα τη χρειαστεί από τον Νοέμβριο, όπως ξέρετε, θα βάλει σε ένα φάκελο απ' έξω, απλό φάκελο ταχυδρομείου, τα στοιχεία του, δηλαδή το όνομά του, το επίθετό του, τον ταχυδρομικό κώδικα και τη διεύση που θέλει να του αποσταλεί, και μέσα σε αυτό το φάκελο θα βάλει ένα φωτοαντίγραφο απλό του ΆΜΚΑ. Όπως ξέρετε, όλοι έχουν εμπειρία με το ΆΜΚΑ, με τα βιβλιάρια υγείας ή με άλλο τρόπο. Θα βάλει μία πρόσφατη φωτογραφία του, θα βάλει το παλιό δελτίο που μετακινείται, το παλιό κουπόνι, την παλιά κάρτα μηνιαία που είχε, μέσα στο 17 αυτό πρέπει να είναι, και θα τυπώσει από το athena.gr το QR code, όπου είναι κρυπτογραφημένα τα στοιχεία, αυτός ο κωδικός που ζητάμε και τα λοιπά, ό,τι λέει το Athena Card. Θα τυπώσει λοιπόν το QR code αυτό, θα το βάλει μέσα, και αυτά θα πάει να τα αφήσει σε ένα οποιοδήποτε σταθμό του μετρό, γραμμές 1, 2, 3, δηλαδή στους 60 περίπου σταθμούς που είναι εκεί. Θα πάει να το αφήσει. Υπάρχει μία διαδικασία που έχει προβλεφθεί, που θα παραχθεί η προσωποποιημένη του κάρτα και θα του αποσταλεί με ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει πάρει. Σε πόσο καιρό? Με τον τρόπο αυτό, αυτό που έχει να κάνει, ακούστε με, ξεκινάει η διαδικασία 16 του μήνα τη Δευτέρα. Σε εύλογο διάστημα δεν θα αργήσει η διαδικασία, γιατί ο σχεδιασμός είναι ότι αυτά που θα κατατίθενται σε ημερήσια βάση. Στο σπίτι, ακούστε με, σας λέω, ο σχεδιασμός είναι σε 3 μέρες περίπου, 4 από τη στιγμή που το δίνει, θα πηγαίνει στο σπίτι. Θα είναι δηλαδή κάτι αντίστοιχο που γίνεται και στην Ευρώπη, μόνο που εκεί γίνεται από το διαδίκτυο. Εμείς, όπως γνωρίζετε και επαναλαμβάνω, για λόγους προσωπικών δεδομένων, δεν κρατάμε κανένα απολύτως αυτό το φάκελο, αρχείο όποια ώρα και στιγμή θέλουμε, μπορούμε συστήματα να του έργου. Καταθέσουμε. Βεβαίως. Όποτε νύχτα, περνάει κάποιος από το μετρό και είναι ανοιχτή. Να είναι ανοιχτά. Όπως ξέρετε, το μετρό είναι ανοιχτό συγκεκριμένες ώρες. Θα πηγαίνετε λοιπόν στα εκδοτήρια του μετρό, όπως μέχρι τώρα γνωρίζουν οι πολίτες, και θα αφήνουν αυτό το φάκελο. Υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός, ο οποίος επεξεργάζεται όλα αυτά τα στοιχεία, βγάζει την κάρτα, την εσωκλείει στο φάκελο και πηγαίνει πίσω στην διεύθυνση που έχει πει ο πολίτης. Με τον τρόπο αυτό, νομίζουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική λύση αξιόπιστη που ο πολίτης δεν χρειάζεται να κάτσει να περιμένει. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού μεμονωμένου εισιτηρίου υπάρχει? Δεν άκουσα την ερώτηση. Ναι, λέω, αν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης μεμονωμένου εισιτηρίου, υπάρχει μια σύγχυση στους πολίτες για αυτό το θέμα. Ακούστε με. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έχει 3 μεγάλες ενότητες, θα μπορούσαμε να πούμε. Το ένα είναι ότι βασιζόμαστε στις κάρτες αυτές. Οι κάρτες είναι 2 ειδών, όπως έχουμε πει. Αυτές οι προσωποποιημένες, αλλά δίνουμε και απρόσωπες κάρτες. Στις απρόσωπες κάρτες κάποιος μπορεί να βάλει μια αξία, ας πούμε, 5 ευρώ, 3 ευρώ, μέχρι 50 ευρώ. Ναι. Επομένως, ένας στόχος είναι ο πολίτης που μετακινείται συστηματικά μεν, να πάρει την προσωποποιημένη κάρτα που είναι με, ναι, 30 ευρώ το μήνα, αυτή που ξέραμε και τα λοιπά. Ο πολίτης που είναι, ναι, σε μια ενδιάμεση κατάσταση, ακούστε, θα σας πω, που είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση, θα πάρει μια κάρτα ανώνυμη, θα βάλει 5-10 ευρώ, θα βάλει το 10-1 εισιτήριο επάνω ή θα βάλει τα 5 εισιτήρια. Τώρα, ο πολίτης που είναι τελείως περιστασιακός, και αυτό γίνεται και σε όλο τον κόσμο, θα πάρει ένα μεμονωμένο εισιτήριο. Εμείς αυτό το διάστημα, με γρήγορο τρόπο, θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι αυτό το μεμονωμένο εισιτήριο, που ως ονούπο θα επιτρέψουμε να εκδίδεται και μεμονωμένα, πότε, και σε κάθε περίπτωση όταν αρχίσουν να κλείνουν οι πύλες, θα εκδίδεται και μεμονωμένο εισιτήριο. Ναι. Άρα δεν θα έχει κανείς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν και στο επόμενο και διάστημα, στο άμεσο διάστημα. Άρα,
Άρα, το σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι αυτό το μεμονωμένο εισιτήριο θέλουμε να μάθουν οι πολίτες ότι επαναφορτίζεται. Δεν το βγάζουμε όπως το χάρτινο, δηλαδή βγάζουμε 80 εκατομμύρια με 100 εκατομμύρια χάρτινα κάθε χρόνο. Δεν σημαίνει θα βγάζουμε 80 με 100 εκατομμύρια ηλεκτρονικά εισιτήρια κάθε χρόνο. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, όπως και στις άλλες χώρες, δίνουμε ένα διάστημα στον πολίτη να του δείξουμε ότι αυτό επαναφορτίζεται και επεξεργαζόμαστε ήδη κίνητρα επαναφόρτισης. Αυτά λοιπόν τα πράγματα σε λίγο καιρό, όταν το μεμονωμένο εισιτήριο βγαίνει και αυτό από τα μηχανήματα, θα υπάρχουν και κάποια κίνητρα επαναφόρτισης. Κύριε Σκουμπούρη, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί μας ρωτούν. Με το ακούστε μειωμένο εισιτήριο. Όλες οι κοινωνικές ομάδες που την χάνουν μιας κοινωνικής πολιτικής ευνοϊκής, που είναι αυτοί που μετακινούνται δωρεάν, όπως είναι άνεργοι, όπως είναι αμαία, και αυτοί που μετακινούνται με μισό εισιτήριο, όπως είναι οι φοιτητές, όπως είναι οι άνω των 65 κτλ., συνεχίζουν κανονικά. Θα πάρουν όμως όλοι στο διάστημα το επόμενο μία κάρτα αντίστοιχη που περιλαμβάνει το δικαίωμά τους αυτό. Άρα όλες οι ομάδες περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτό το καινούριο. Δεν αποκλείεται κανένας. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Είπατε τα βάζουμε όλα τα δικαιολογητικά παρακαλώ μας σε ένα φάκελο και τα παραδίδουμε. Θα υπάρχει διαφορετικό γκισέ. Όχι όλα, τέσσερα πράγματα. Αυτά τα τέσσερα πράγματα. Φέρατε. Και ανοιχτό το φάκελο αυτών. Mm-hmm. Και παραδίδουμε σε οποιοδήποτε από τους σταθμούς ανοιχτό αυτό τον φάκελο. Υπάρχει μια ομάδα επεξεργασίας που μέσα σε γρήγορο χρονικό διάστημα θα παραλαμβάνει τους φακέλους. Στα γκισέ που ήδη υπάρχουν, αλλά υπάρχουν πολλά γκισέ. Όλοι πάνε από κάποιο σταθμό, θα αφήσουν τα δικαιολογητικά μέσα σε ένα φάκελο ανοιχτό και θα γίνει η διαδικασία. Όλα στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αρρωγή και την βοήθεια στην ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, χθες μου λέγες για τους δεινοσαύρους. Ναι. Θεσσαλονίκη, αλλά με δεινοσαύρους που θα βγουν στους δρόμους. Έτσι μας είπε η Χριστίνα. Όχι, δεν θα βγουν στους δρόμους. Υπάρχει πάρκο, ρε, με παρασύρεις. Λοιπόν, είσαι παραπιστική μερικές φορές. Πάμε στην Χριστίνα. Αυτό και τα καταφέρνω, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Χριστίνα. Πού βρίσκεσαι, για πες μας. Καταρχήν, καλή σας ημέρα. Θα σας το αποκαλύψω σιγά σιγά. Θα στείλω καταρχάς μια περιπετειώδη καλημέρα από εμένα, τον καλεσμένο μου, τον Γρηγόρη Αβανίδη. Θα δώσω την ιδιότητά του αμέσως. Και τον T-Rex, τον αγαπημένο μας φίλο. Θα ανοίξει τώρα το πλάνο μας και θα τον δείτε. Και την παρέα του, η οποία δεν είναι και μικρή. Είναι πολύ μεγάλη, είναι τουλάχιστον 30 δεινόσαυροι. Λοιπόν, σε πρώτη προβολή, κυρία Αβανίδη, στην υπεύθυνος του θεματικού πάρκου των δεινοσαύρων, ο T-Rex, εδώ στην Αρτένα. Για πείτε μας λίγο τι βλέπουμε. Καλημέρα από την Ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στο νέο θεματικό πάρκο της Θεσσαλονίκης που ανοίγει Παρασκευή και 13 αύριο. Θέμα οι δεινόσαυροι, και να μην είστε ποτέ σίγουρος για το αν θα τους δούμε να κυκλοφορούν και στους δρόμους. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το μότο μας είναι ότι το μότο μας εδώ στο πάρκο είναι ότι οι δεινόσαυροι δεν εξαφανίστηκαν, απλώς κρύβονται. Και εμπροκειμένου κρύβονται στο περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Χελέξπο στην Θεσσαλονίκη, όπου σε λίγες ώρες, από αύριο το πρωί, ξεκινά τη λειτουργία του ένα κορυφαίο θεματικό πάρκο για την Ελλάδα, με γιγαντιαίους δεινόσαυρους που για πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα, που και για πρώτη φορά θα τους συναντήσουμε σε ένα πάρκο τριών περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό τώρα που βλέπετε μπροστά μας είναι το δεινόδεντρο. Είναι η μασκότ σε εισαγωγικά του πάρκου. Θέλω να το ακούω.